Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Σταύρος Καζαντζόγλου και είναι το σχόλιο της ημέρας μέσα από τις οθόνες του Ένωση TV. Βρισκόμαστε σε μια περίεργη συγκυρία. Ακόμα δεν έχει κλείσει καλά-καλά η πληγή από τη σφαγή που υπήρξε την περασμένη Κυριακή στη Λεωφόρο. Προκύπτουν αγωνιστικά ζητήματα καθημερινά. Εκτιμώ ότι ο Γιόνσον είναι απίθανο να προλάβει το μάτς του Σαββάτου με τον Πανετολικό. Είναι εκτός ο Τσούμπερ. Δύσκολα θα είναι και ο Αραούχο και θα το δούμε και αυτό, εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να γίνει. Και ένα μάτς που μπορεί να είναι πέμπτη αγωνιστική, που μπορεί να είναι προσβλητικό ως ένα σημείο για την ιστορία της ΑΕΚ να μιλάς για τελικό κόντρα στον Πανετολικό, αλλά από την άλλη δεν θέλω καν να σκέφτομαι και να συζητήσω το τι μπορεί να επιφέρει στην ΑΕΚ οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης. Κατά τη γνώμη μου, όπως έχω γράψει και όλες τις προηγούμενες ημέρες, η ΑΕΚ πρέπει να πάει και να πάρει τη νίκη στο Αγρίνιο, αλλά χρονικά πριν από αυτό πρέπει να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Τόσο για επικοινωνιακούς λόγους, έστω και αν η ΑΕΚ είναι ένα κλαμπ το οποίο έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν ψάχνεται να κάνει επικοινωνιακές κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά κοινικά την ουσία, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι και ουσιαστικές ανάγκες, περιμένω μέχρι και αύριο που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος να δω τουλάχιστον ένα κερασάκι στη μεταγραφική τούρτα. Είναι γεγονός και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, ό,τι και αν λέει ο καθένας, ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει δώσει πάρα πολλά στις μεταγραφές, που έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και οι 8 προσθήκες που έχει κάνει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο φαίνεται πως είναι μία προς μία. Κάποιες τις έχουμε δει, κάποιες είναι ακόμα σε φάση αναμονής, αλλά με καλές προσδοκίες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ιστορία. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι να υπάρξει μία τελευταία κίνηση που θα γλυκάνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι ο Φερνάντες, αν θα είναι αριστερό μπακ, αν θα είναι στόπερ. Επιλογές υπάρχουν στην αγορά, μπορούν να προκύψουν. Νομίζω πως την ΑΕΚ ξέρουν πολύ καλύτερα από ότι εγώ ή εσείς, όσοι είμαστε εκτός δηλαδή, το ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Και επειδή ακριβώς ξέρουν και ξέρουν και ποιες είναι οι ανάγκες της ομάδας, που ήδη μετά από 4 αγωνιστικές έχει αρχίσει να εμφανίζει αρκετά σημαντικά κενά λόγω τραυματισμών, πιστεύω ότι θα ληφθεί η σωστή απόφαση και θα γίνει τουλάχιστον ακόμα μία προσθήκη. Για το Φερνάντες, για τις όποιες αμφιβολίες μπορεί να έχει κάποιος ή για το αν είναι ο παίκτης που θέλει η ΑΕΚ, να σας πω την αλήθεια, με εντυπωσίασαν τα λόγια του Βασίλη Μπορμπόκη στην εκπομπή της Δευτέρας στο ΑΕΚ After, στην εκπομπή ανάλυσης, όταν ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος και μίλησε για έναν πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να ξεχωρίζει στην ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Τέτοιοι παίκτες πάντα είναι χρήσιμοι σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ. Τέτοιοι παίκτες είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή, όποιες και αν είναι οι άλλες επιλογές, γιατί σου δίνουν τη δυνατότητα να μπορείς να αλλάζεις σχηματισμούς, να αλλάζεις πρόσωπα, να αλλάζεις καταστάσεις και να βρίσκεις αυτό το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό, δηλαδή μια ομάδα η οποία θα είναι ισχυρή ό,τι και αν γίνεται και θα μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα. Η χρονιά έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της, δεν έχει κρυθεί τίποτα. Περιμένω σε βάθος χρόνου να δω και να κρίνω τις μεταγραφές. Όντως είναι εντυπωσιακές κάποιες κινήσεις που γίνανε από τον Ολυμπιακό με τον Μαρσέλο και τον Χάμες Ροντρίγκες, αλλά πιο πολύ από τις εντυπώσεις, οι οποίες μετρούν για λίγο, μετρά και η ουσία, και αυτό θα πρέπει να δούμε ποιος θα το έχει στο τέλος της διαδικασίας. Η ΑΕΚ είναι μια νέα ομάδα, έχει επιλέξει να πάει με ένα συγκεκριμένο δρόμο, ελπίζω πως έχει πάρει τη σωστή πορεία και ελπίζω πως θα γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις ώστε να αφαιρέσουν κάθε πιθανό εμπόδιο που μπορεί να υπάρξει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μία μέρα έμεινε για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο ένωση.gr. Θα έχετε συνεχώς πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην ΑΕΚ αλλά και γύρω μας στον κόσμο. Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους
για αυτό το τρομερό σκηνικό που βιώνω από το πρωί με τις ευχές που έχουν φτάσει κατά εκατοντάδες στο mail μου και στα social media και σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι ό,τι προσπαθούμε καθημερινά μέσα από το Ένωση για να έχετε μια ενημέρωση αυτή στο επίπεδο που σας αξίζει ως οπαδούς, ως ανθρώπους, καταλαβαίνετε πόση μεγάλη προσπάθεια καταβάλουμε και όλο αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και μας κάνει όλους να έχουμε μια αδιόρατη ένωση που μας κρατάει στη διαδικασία ζωντανούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.